Το θέμα των Κυριακών έχει λήξει οριστικά και μετάκλητα με τον νόμο που ψηφίστηκε το καλοκαίρι, που δίνει 7 Κυριακές το χρόνο, συγκεκριμένες Κυριακές, προαιρετικά να είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Υπάρχει λοιπόν ένας νόμος. Υπάρχει και ένα θέμα με τις κρουαζερόπλια, τα οποία μέσα στο 2014 θα έρθουν κάποιες Κυριακές, και στο θέμα αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Εμείς από τη δικιά μας πλευρά, αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε. Διενεργήσαμε το 2000, τέλος του 2013, ένα γκάλοπ στους δρόμους, εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου, όπου θέσαμε το ερώτημα γραπτά στον εμπορικό κόσμο, αν συμφωνούν κάποιες Κυριακές που κουραζερόπλια θα είναι στο Ηράκλειο και θα μένουν αρκετές ώρες, αν θέλουν οι έμποροι κάποιοι δρόμοι να είναι ανοιχτά. Το γκάλοπ αυτό το θέσαμε υπόψη της αντιπεριφέρειας, διότι με βάση τον νόμο ο αντιπεριφερειάρχης είναι υπεύθυνος να ορίσει τέτοιες και να ρυθμίσει τέτοιες καταστάσεις, και από εκεί και πέρα περιμένουμε αν ο αντιπεριφερειάρχης επιλέξει ότι κάποιες Κυριακές που θα έχουν προαζερόπλια, κάποιοι εμπορικοί δρόμοι του Ηρακλείου προαιρετικά μπορεί να είναι ανοιχτά, μπορεί να το ρυθμίσει μαζί με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Εμείς την εργασία πρέπει να κάνουμε, την κάναμε. Τι λένε οι συναδελφοί σας στο ερωτηματολόγιο που θέλετε? Ακριβώς δεν ξέρω να σας πω, γιατί έγινε από όλους τους εμπορικούς δρόμους. Οι περισσότεροι απάντησαν, αρκετοί όμως δεν απάντησαν, δεν θέλησαν να απαντήσουν. Τα αποτελέσματα του γκάλοπ αυτού είναι στα χέρια της αντιπεριφέρειας. Πάντως η γενική εικόνα είναι ότι τα καταστήματα, οι περισσότεροι συνάδελφοί σας, επιθυμούν να είναι κλειστά τις Κυριακές. Υπάρχει και μια τέτοια άποψη, σημαντική άποψη, και πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας. Τώρα από εκεί και πέρα είναι στην ευχέρεια και την δυνατότητα του αντιπεριφερειάρχη να αποφασίσει, λαμβάνοντας υπόψη και αυτά τα γκάλοπ, τι θα προτείνει. Υπάρχει το θέμα ότι κάποια κουραζερόπλια με αρκετό κόσμο από εδώ και στις πολλές Κυριακές του 2014 θα έρχονται στο Ηράκλειο, και από εκεί και πέρα πρέπει να το δούμε το θέμα σε συνολική βάση. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε, και μας δίνει και η δυνατότητα και ο νόμος να κάνουμε, το κάναμε. Διενεργήσαμε αυτό το γκάλοπ. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο. Εμπορικό σύλλογο, κάποιες Κυριακές τα καταστήματα να είναι ανοιχτά λόγω των κουραζιερόπλων. Πόσα κουραζιερόπλια, μάλλον ποιες Κυριακές θα έρθουν, και τι ζητάτε και τι ζητάνε και οι πράκτορες? Καταρχάς είναι δεδομένο ότι οι επισκέπτες, και βάσει των ερωτηματολογίων που έχουμε κάνει, επιθυμούν να είναι τα ανοιχτά τα καταστήματα όποτε έρχονται. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Γιατί αυτό εξάλλου γίνεται σε όλους τους άλλους προορισμούς που επισκέπτονται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η κουβέντα έχει ξεκινήσει πριν τις γιορτές. Είχε τότε αποφασιστεί να γίνει ένα ερωτηματολόγιο δρόμο-δρόμο, και οι δρόμοι συγκεκριμένοι να αποφασίσουν για το τι μελιανέστε και τι θέλουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει θετική απάντηση από συγκεκριμένους δρόμους, διδάλλου παραδείγματος χάρη. Και με την επιστολή που έστειλα, ζήτησα από τη διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου, όπως οφείλει, να πάρει μια απόφαση, την οποία να αποστείλει στην αντιπεριφέρεια και αυτή με τη σειρά της να ξεδώσει τις αποφάσεις που πρέπει να ξεδώσει. Αυτή είναι η διαδικασία, αυτό πρέπει να τηρηθεί. Εγώ ξέρω να σας πω ότι στις 2 Φλεβάρι θα έχουμε το πρώτο κουραζιερόπλιο μεγάλο Κυριακή. Θα έχουμε 38 Κυριακές το 14 κουραζιερόπλια, 15 από τις οποίες θα είναι μεγάλα πλοία πολλές ώρες. Άρα για αυτές τις 15 Κυριακές τουλάχιστον θα πρέπει να το δούμε και να δούμε πώς να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δυνατότητα. Σε όποιον θέλει, αν το επιθυμεί, όπου θέλουν. Δεν θα μπούμε εμείς στους κανόνες. Ξέρω να πω ότι οι επισκέπτες θέλουν να έχουν καταστήματα ανοιχτά. Ας δοθεί η δυνατότητα να δοκιμαστεί το μέτρο, να δούμε πώς θα πάει. Εγώ έτσι καταλαβαίνω, αν θέλετε, τον νόμο που το διάβασα, για να μπορέσει να υπάρχει κάλυψη και στην αντιπεριφέρεια, πρέπει να υπάρχει ένα επίσημο αίτημα, το οποίο να λέει ότι, εν πάση περιπτώσει, σε αυτόν τον δρόμο ή σε αυτούς τους δρόμους επιθυμούμε να γίνει αυτή η διαδικασία για τις 15 Κυριακές ούτε της κουραζιέρας. Μιλάμε για Κυριακές με τουρίστες, μιλάμε για Κυριακές που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα. Νομίζω το να δοκιμάσουμε κάτι δεν είναι κακό. Μιλάμε πάντα για τα μικρά μαγαζιά, επαναλαμβάνω, για αυτούς που θέλουν, αν το θέλουν, και εκεί που θα οριστεί. Τι κάνουμε εμείς όταν έχεις τον εμπορικό σύλλογο και λέει δεν θέλω να ανοίξουμε καμία Κυριακή κανένα μαγαζί? Όταν έχεις τον Δήμο που έχει την ίδια απόφαση, το εργατικό κέντρο με λιγότερο, θα έλεγα με λιγότερη ένταση, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, και κανένας δεν στηρίζει
σε μια επιλογή δύσκολη. Τυπικώς έχω την ευθύνη να πάρω αποφάσεις, αλλά αναμένω τις πρωτοβουλίες των ενδιαφερομένων. Δεν μπορεί να μου λένε στα αυτιά άνοιξε μερικούς δρόμους και να μην το λένε δημόσια και καθαρά. Ο καθένας να μάθει να αναδεικνύει και να αναλαμβάνει και το ρόλο του και τις ευθύνες του. Εγώ τις δικές μου θα τις αναλάβω όταν έχω αίτημα, συγκεκριμένο έχω αίτημα μόνον από τον Όλη. Κάνουμε από κοινού μια προσπάθεια να πείσουμε. Πιστεύω ότι έχουμε πείσει, αλλά κανείς δεν θέλει να το πει δημόσια. Υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο που μας ανέφερε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Ναι, δεν ξέρω πώς. Καταρχήν, είχαμε πει τότε ότι το ερωτηματολόγιο, αυτό πρέπει να το δούμε όλοι μαζί, να κάνουμε μια σοβαρή έρευνα. Δεν θεωρώ ότι ήταν πολύ σοβαρή αυτή η έρευνα. Δεν πρέπει να έχουν απαντήσει όλοι οι καταστηματάρχες, αλλά το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Μόνο στη Δεδάλου έχει πλειοψηφία. Άρα, περιμένετε, κύριε Κουκιαδάκη, μια επίσημη. Εγώ περιμένω την πολύ σοβαρή συμπεριφορά όλων μας. Δεν θέλω αιτήματα. Σοβαρή συμπεριφορά απαιτώ.